πίσω στο χρόνο, βλέπω ότι υπήρξες παντρεμένη με τον Πέτρο. Μία σχέση περίπου κάπου εκεί στα 5 χρόνια ενώ στο σύνολο. Ναι. Παίρνετε λοιπόν την απόφαση να παντρευτείτε, να ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας και μετά από λίγο καιρό... Τα κατεβήκαμε. Τα κατεβήκατε. Παίρνετε από κοινού την απόφαση ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι για δύο, είναι για ένα. Περιέγραψε μου λίγο έτσι όλο αυτό το σκηνικό της σχέσης αλλά και της απόφασης το να παντρευτείτε. Ήταν μια σχέση έτσι πολύ δυνατή και αυθόρμητη, θα έλεγα. Ναι, είχα τον γνωρίσει τον Πέτρο στα 21 μου, οπότε καταλαβαίνεις, ήμουν και εγώ μωρόν, ο Πέτρος ήταν πιο μεγάλος. Επήραμε όντως την απόφαση να κάνουμε τούτον το βήμα. Μετά ενευκήκε. Δεν ήμουν, όπως σου είπα, ήμουν σφουγγάρι. Δηλαδή, που φιλτράρω και σκέφτομαι το παρελθόν. Δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί το παρελθόν μας κάνει το παρόν και το παρόν θα μας κάνει το μέλλον. Τι ξέρω, ήμουν σφουγγάρι, ήμουν ακόμα πιο μικρή, μπορούσα πιο εύκολα να μπω σε άλλα καλούπια. Οπότε νομίζω για τούτον που μετά έπειραμε διαφορετικούς δρόμους. Γιατί δεν ετέριαξε η ωριμότητα ίσως η δική μου μαζί με τον Πέτρου που ήταν ήδη ώριμος, θα έλεγα. Γιατί ναι, ήταν σε μια ηλικία πιο ώριμη από εμένα. Ναι, με τον Πέτρο ήταν έρωτας μεγάλος. Ήταν έρωτας, μπορώ να πω, ναι. Έχετε ακόμη επαφή, μιλάτε? Καμία. Όχι, δεν έχουμε επαφή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακριβώς θα σου πω, γιατί που θέλω, και ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε να το πέρασε, να το περνά και να το σκέφτεται. Όταν επιλέγεις να πάρεις διαφορετικούς δρόμους, εάν δεν σε ενώνει κάτι, για παράδειγμα τα παιδιά, δεν υπάρχει στην ουσία λόγος να έχεις μια επικοινωνία. Γιατί εάν ήθελες να είσαι εκείνη την επικοινωνία, νομίζω θα ήσουν μαζί με τον άλλο. Το διαζύγιο ήταν για σένα η αφετηρία στο να ανακαλύψεις περισσότερο τη Βασιλική. Ναι. Με έμαθα, με σκάλισα, μπορώ να πω, και πήγα πάρα πολλά βαθιά μέσα μου να δω ποια είμαι, τι θέλω, τι κάνω, πού είμαι, με ξέρω τελικά ή δεν με ξέρω. Και ήταν η αφορμή, αν θέλεις, πραγματικά να με ψάξω. Και μετά από εκείνον λέω, α, okay, τώρα ξέρω τη Βασιλική. Πριν 4 χρόνια λοιπόν, παίρνετε την απόφαση, ναι. Χωρίζετε, βγαίνει το διαζύγιο. Υπήρξε κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σου που να σου έκανε αυτό το κλικ, που να είπες, εδώ είμαστε, να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτό που λέγεται έρωτας, σε αυτό που λέγεται αγάπη. Κοίτα, ο έρωτας πάντα ήταν στη ζωή μου. Έπαιζε σημαντικό ρόλο. Κινητήριο δύναμη. Μπράβο, αρέσκουν πάρα πολλά τότε οι πεταλουδίτσες και τα χαμόγελα, τα ξαφνικά, τα ματάκια να λάμπουν, ρομαντικά πράγματα. Φυσικά στα 4 χρόνια υπήρξε ένα κλικ. Με το άτομο που σου έκανε αυτό το κλικ, το δεύτερο αν θέλεις. Ναι, το πρώτο. Ήταν το πρώτο? Όχι, από το νέο βήμα είναι το πρώτο. Α, έτσι τα μετράς. Ναι, ωραία. Στα μαθηματικά δεν είμαι τόσο καλή, αλλά σε τούτα είμαι πολύ καλή. Στο πρώτο λοιπόν κλικ, είστε ακόμη μαζί? Ναι. Ωραία. Θα μείνω μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.